συναδέλφισσες και συνάδελφοι. Εκ μέρους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, να σας απευθύνω κι εγώ ένα θερμό συναδελφικό χαιρετισμό. Εγώ θα ξεφύγω λίγο από τα τετριμμένα και θα σας πω το ανέκδοτο της χρονιάς που υπόθηκε από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Περιβόη, τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνιά. Ακούστε το λοιπόν, τι είπανε. Η σημερινή Ελλάδα είναι το πρότυπο, το μοντέλο που όλοι για μας θέλουν να ακολουθήσουνε. Μας ζηλεύουνε, λέει, όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί για την πορεία της οικονομίας. Μάλλον, κύριε Πρωθυπουργό, εξέχασες ότι μας ζηλεύουνε επειδή 3 εκατομμύρια Έλληνες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Μας ζηλεύουνε, κύριε Μητσοτάκη, επειδή 1,5 εκατομμύριο συνάδελφοι συνταξιούχοι παίρνουν καθαρά μηνιαία σύνταξη 650 ευρώ που δεν τους φτάνει ούτε για το πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Μας ζηλεύουνε, κύριε Μητσοτάκη, γιατί κάνουνε 2 χρόνια για να βρούμε κρεβάτι σε δημόσιο νοσοκομείο. Μάλλον η ομοί πραγματικότητα είναι ότι μας ζηλεύουνε γιατί υπάρχουνε δισεκατομμύρια κέρδη από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Συναδέλφιδες και συνάδελφοι, η Συντονιστική Επιτροπή των Κλαδικών Συνταξιουχών Σωματείων εδώ και χρόνια δείχνει το δρόμο του αγώνα και των συνεργασιών. Μόνο έτσι θα δοθούν λύσεις στα δίκαια αιτήματά μας. Απέναντι στην αλαζονία του 41% της δεξιάς εξουσίας υπάρχει εναλλακτική και γεννιέται στους δρόμους της διεκδίκησης και των συνεργασιών. Μια φωνή, μια γροθιά. Μόνο έτσι θα νικήσουμε. Γεια σας, συνάδελφοι, και καλούς αγώνες.